Θέλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στο θράτο του Δασκαρόλη που βρίσκεται στα κρατητήρια της Καλαμάτας σε κράτηση για 42 μέρες επειδή αρνήθηκε να πληρώσει, γιατί δεν μπορούσε άλλωστε, είναι άνεργος και χρωστάει λογαριασμούς ρεύματος, νερού, ασφαλιστικών εισφορών, γιατί αρνήθηκε να πληρώσει τις παράνομες, τα παράνομα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν για διέλευση από τα διόδια του Μωρέα, του δρόμου Καλαμάτα Αθήνα. Όλα αυτά γίνανε γιατί βρίσκεται ακόμα σε ισχύ η παράνομη απόφαση, η παράνομη νομοθέτηση από τον Βορύδη που την κρατάει σε ισχύ και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλικο λόγων, της διάταξης που μετατρέπει σε τροχιά παράβαση, δηλαδή ποινικό αδίκημα, μία ουσιαστικά ατομική διαφορά. Αφού ο δρόμος είναι ιδιωτικός, η διέλευση ενός ιδιώτη από ιδιωτικό δρόμο είναι μια ιδιωτική διαφορά. Ο Βορύδης νομοθέτησε κατά παραγγελία των μεγαλοκατασκευαστών αυτή την ιδιωτική διαφορά να την κάνει τροχιά παράβαση, να την κάνει ποινικό αδίκημα και το κράτος να παρεμβαίνει σε μια ατομική διαφορά μεταξύ δύο ιδιωτών υπέρ του μεγάλου κατασκευαστή, του μεγάλου καπιταλιστή, και εν προκειμένου να επιβάλλει ποινή φυλάκιση στον αγωνιστή του Στράτου Δασκαρόλη. Αναδεικνύει δηλαδή τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλικο λόγων, που έχει, που έχει εν ενεργεία όλο αυτό το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που διώκει οι αγωνιστές. Είναι ιδιαίτερα προκλητικό όμως στις μέρες μας η μεγάλη ταχύτητα που εφαρμόστηκε αυτή η ποινή, τη στιγμή που μεγαλοφιλέτες του δημοσίου που βρίσκονται σε λίστες Λαγκάρτ, που ενέχονται σε φοβερά σκάνδαλα που έχουν ζημιώσει εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια το δημόσιο, να κυκλοφορούν ελεύθεροι με νομικά τερτύπια, να παίρνουν αναβολές στις δίκες τους και τελικά να παραγράφονται τα δικήματά τους ή να κάθονται σε ελάχιστες μέρες σε φυλακές, τη στιγμή που αγωνιστές του κινήματος απευθείας από το δικαστήριο σιδηροδέσμοι με χειροπέδες να οδηγούνται στα κρατητήρια. Είναι επίσης απαράδεκτο η κολυσιεργία που επιδεικνύει η δικαιοσύνη και την παρακολουθεί αμέριμνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν οι δολοφόνοι του αντιφασίστα Παύλου Φύσα να κυκλοφορούν ελεύθεροι και με νομικά τερτύπια να κολυστηριγούν τη δίκη 4 χρόνια τώρα να μην έχει βγάλει αδίκημα. Βλέπουμε δηλαδή από την μια μεριά ό,τι αφορά μεγαλοφιλέτες, μεγαλοεπιχειρηματίες και φασίστες, το κράτος να επιδεικνύει μια αδιαφορία και μια επιβράβευση ουσιαστικά όλων αυτών των ενεργειών, και στην άλλη στους αγωνιστές του κινήματος να τους οδηγεί με συνοπτικές διαδικασίες στις φυλακές. Εμείς θα αγωνιστούμε να μην περάσει αυτή η ποινή, θα αγωνιστούμε να αποφυλακιστεί ο συναγωνιστής μας ο Στράτος Δασκαρόλης, θα αγωνιστούμε να καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή νομοθετική ρύθμιση του Βορύδη, θα παλέψουμε να καταργηθούν αυτά τα απαράδεκτα και υψηλά διόδια σε δρόμους που τους έχει πληρώσει με τον ιδρώτατο και με τους φόρους του ελληνικός λαός, οι καπιταλιστές, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και οι τράπεζες, οι τραπεζικοί όμιλοι που τους έφτιαξαν δεν έβαλαν τίποτα από τις τσέπες τους, δάνεια με εγγύηση του δημοσίου, επιδοτήσεις κοινοτικές που προέρχονται από τους φόρους των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι έγιναν αυτοί οι δρόμοι. Υπερκοστολογήθηκαν, αυτοί δεν έβαλαν τίποτα. Αεριτζίδες είναι και επιχειρηματίες του σίγουρου, γιατί όταν είδαν ότι δεν πήραν κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, γιατί όταν είδαν ότι πέφτουν οι διελεύσεις των αυτοκίνητων λόγω της κρίσης, επειδή είχαν προβλέψει ελάχιστες διελεύσεις και ελάχιστες εισπράξεις, διαπραγματεύτηκαν και πέτυχαν από τη σημερινή κυβέρνηση, με τη συμφωνία βέβαια και των προηγουμένων, πανοπρίκια με αυξήσεις των διοδίων και παρατάσεις του χρόνου που θα εκμεταλλευόντουσαν τα διόδια. Επίσης θα αγωνιστούμε και για έναν άλλο λόγο να μην περάσει αυτή η κράτηση και να απελευθερωθεί ο συναγωνιστής μας, διότι δεν πρέπει να χανεί το μήνυμα και για τους επόμενους, να περάσει το μήνυμα και για τους επόμενους αγωνιστές ότι οι αγώνες που κάνουν θα τους οδηγούν σε φυλάκιση και κράτηση. Και
για τον κόσμο που μας ακούει, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Στο μέλλον θα γίνουν πάρα πολλά τέτοια. Υπάρχει κόσμος που από αντικειμενική ανάγκη δεν θα έχει να πληρώσει όχι μόνο τα διόδια, αλλά και τους λογαριασμούς του νερού, του ρεύματος, των ασφαλιστικών ταμείων. Όλοι αυτοί εν δυνάμει θα βρεθούν στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο Στράτος Δασκαρόλης. Άρα ο αγώνας που κάνουμε για την απελευθέρωση του Στράτου Δασκαρόλη είναι και αγώνας για να μην φυλακιστούν αύριο οι αγωνιστές, να μην ποινικοποιηθούν οι αγώνες τους και να μην ποινικοποιηθεί η φτώχεια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η αδυναμία του κόσμου να ανταποκριθεί στις υπέρογγες εισφορές ασφάλειας, λογαριασμών 10, 2 κλπ. Θα τους οδηγήσει στις φυλακές. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο έχουν φτιάξει και εκεί οδηγούν. Οι αγώνες για την απελευθέρωση είναι αγώνες για να αποφύγουμε τα χειρότερα, δηλαδή τη φυλάκιση όλου του φτωχού και αγωνιζόμενου κόσμου.